άκρη της Χερσονήσου του Άθο, η απόκριμνη βουνοπλαγιά από το ακροτήρι Άκραθος, κοντά στη Μονή Μεγής της Λαύρας, μέχρι και τη σκήτη Μικράς Αγίας Άνης, είναι γνωστή ως έρημος του Αγίου Όρους. Τη λένε έτσι γιατί είναι στα αλήθεια από τη φύση της τόπος έρημος, σκληρός, κακοτράχαλος. Μια σειρά από τραχές, σχεδόν κατακόρυφες πλαγιές, δύσβατες και συχνά απροσπέλαστες, που τις αυλακώνουν χαράδρες απότομες, σχισμάδες στα βράχια απλησίαστες. Αυτή η απόκοσμη μεριά στο περιβόλι της Παναγιάς είναι ίσως η μοναδική γωνιά της γης όπου κρατά ζωντανή την πρωτοχριστιανική παράδοση των ερημητών της Αιγύπτου, του Σινά και της Παλαιστίνης. Είναι το μέρος όπου ασκητεύουν οι πιο ανυποχώρητοι και σκληροτράχυλοι αγωνιστές του μοναχισμού, ακούραστοι, ταπεινοί, άτλαντες της Ορθοδοξίας. Ψυχές που έχουν τρωθεί από το θείο έρωτα τόσο βαθιά και καθοριστικά, ώστε απαρνήθηκαν όχι μόνο τον κόσμο με τις χαρές και τα θέλγητρά του, αλλά και αυτή ακόμα την κοινοβιακή ζωή του μοναστηριού, για να βιώσουν την τέλεια ησυχία, την απόλυτη αφοσίωση στο Θεό, απογυμνωμένη από τις φροντίδες του κόσμου, αλλά και από αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες της υλικής ύπαρξης. Ερημίτες, ταγμένοι με αυταπάρνηση, ρηγμένοι με πάθος στον αγώνα της αδιάλειπτης νοερής προσευχής, της προσευχής που θα τους φέρει στη θέωση εκεί στα κροτελεύτια σύνορα, στις εσχατιές του Ενθάδε προς το Επέκεινα. Αν ο προσκυνητής, πατώντας το Άγιον Όρος, νιώσει μια κατάνοιξη όμοια με αυτήν που τον πλημμυρίζει μέσα σε μια εκκλησιά, τότε σίγουρα θα κυριευθεί από το δέος που θα νιώσει, καθώς η ματιά του θα διαβεί την πύλη του ιερού της, σαν φτάσει στο κατόφλι της ερήμου. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το μυστηριακό είναι αυτή η γωνιά του το επίκεντρο, όπου το μυστήριο αναδύεται σε μέτρα υπερθετικά. Αυτός είναι ίσως και ο πιο σημαντικός λόγος που κάνει τους προσκυνητές να έλκονται από την έρημο του Άθου. Δεν είναι σίγουρα ο μόνος. Είναι και η επιθυμία να αντικρίσεις από κοντά, κελιά κρεμασμένα στους βράχους, σε σπηλιές, πραγματικές αετοφολιές. Η ελπίδα να ανταμώσεις αγιασμένες ασκητικές μορφές, που πάνω τους καθρεφτίζεται η Θεία Χάρις. Η λαχτάρα να ακούσεις δυο λόγια απλά, ταπεινά αλλά σοφά, βγαλμένα μέσα από την καρδιά, σαν γέννημα Πνεύματος Αγίου. Αποφάσισα το προσκύνημα στην έρημο να μην το κάνω ακόπιαστα, με εξορμήσεις στα κλεφτά, στις μεριές όπου μπορεί κανείς εύκολα να φτάσει με το καραβάκι. Ζητούσε η ψυχή μου να κουραστώ στα δύσβατα ανηφορικά μονοπάτια της, να υδρώσω φτάνοντας στις πιο απόμακρες γωνιές της. Θέλησα να κάνω το μικρό μου οδηπορικό χωρίς συντροφιά, μονάχος. Ένιωθα πως έτσι ίσως και να αξιωθώ ανάξιος να φουγκραστώ τον απόϊχο της ουράνιας μελωδίας που αναδίνει η ησυχία της, πως ίσως και να τα καταφέρω να λευτερωθώ για μια στιγμή από τα κοσμικά δεσμά μου, για να με συνεπάρει η σιωπή της.
πρώτος σταθμός μου η σκήτη Τιμίου Προδρόμου, όπου θα έμενα για ένα βράδυ. Η σκήτη αυτή είναι γνωστή και ως Ρουμάνικη, καθώς από τα μέσα του 19ου αιώνα κατοικείται από μοναχούς ρουμανικής καταγωγής, ακολουθώντας την κοινόβια αρχή της μοναστικής ζωής. Έχει τη μορφή μοναστηριού, δηλαδή τα κτίρια της φτιάχνουν ένα ορθογώνιο που περιβάλλει μια αυλή. Στο κέντρο της αυλής, το Κυριακό, που εγγενιάστηκε το 1866 και αφιερώθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Μέσα σε αυτήν την εκκλησία βρίσκεται η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας, που σύμφωνα με την παράδοση είναι αχυροποίητος. Η περιοχή όπου βρίσκεται η Ρουμάνικη σκήτη λέγεται Βίγλα. Η ανεμοδαρμένη αυτή περιοχή στο ακροτήρι Άκραθος, όπως και τα απόκριμνα Καρούλια ανάμεσα στα ακροτήρια Νυφαίο και Διαπόρτη προς τον νότο, φαντάζουν πνευματικές σκοπιές ξάγρυπνες, φωτεινή φάρη ακούραστη στα βάθια των αιώνων. Θα την κρίσεις εκεί ησυχαστήρια και ταπεινές καλύβες πάνω στα κατακόρυφα θαλασσοδαρμένα βράχια, όπου ζουν ασκητές, μέλισσες πνευματικές που κάνουν το γλυκύτατο μέλι της ησυχίας. Στη Βίγλα, εκτός από 8 ησυχαστήρια και ένα κελί, βρίσκεται και το σπήλιο του Άγιου Αθανάσιου του Αθωνίτη, πατέρα του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιο Όρος, από τότε που έκτισε τη Μονή Μεγής της Λαύρας το 963 μετά Χριστόν, στην άκρη του Άθων. Για να βρεθείς στο σπήλαιο πρέπει να κατέβεις πολλά στενά σκαλάκια σε έναν απότομο βράχο. Μέσα στη σπηλιά είναι χτισμένα δυο παρεκκλήσια, αφιερωμένα το ένα στην Παναγία του Ακάθιστου και το άλλο στον Όσιο Αθανάσιο. Η εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται εκεί, σύμφωνα με το θρύλο, αποκαλύφθηκε στον Άγιο που τη μετέφερε επανειλημμένα στο μοναστήρι, αλλά αυτή με θαυματουργικό τρόπο ξαναβρίσκοντας στο σπήλαιο, όπου τελικά και έμεινε. Από τις 11 το βράδυ ως τις 8 το πρωί, κατανυκτική αγρυπνία στη σκήτη. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, η κουρά ενός μοναχού, με τη μυσταγωγική ακολουθία του μεγάλου αγγελικού σχήματος, ένα από τα απροσδόκητα του μικρού μου οδηπορικού. Στον ευλογημένο αυτό τόπο, όπως πολύ σοφά έχει υποθεί, τα αναμενόμενα ανατρέπονται και τα προσδοκόμενα υπερβαίνονται. Τη δεύτερη μέρα ξεκίνησα για τη σκήτη Αγίας Τριάδος στα Καυσοκαλύβια. Μετά από μια μισή περίπου ώρα περπάτημα, αφού διέσχισα και μια τεράστια κατακρύμνηση με μεγάλους βράχους, έφτασα στα καλύβια του Αγίου Νείλου. Λίγο πιο κάτω σε ένα φοβερό γκρεμό, η σπηλιά και ο τάφος του Αγίου και δίπλα μια μικρή εκκλησιά στο όνομά του. Κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια που φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια με προστατευτικό κυκλίδωμα, ώστε η πρόσβαση στο σπήλαιο να είναι ασφαλής, και αντικρίζοντας προς τα κάτω το κενό, αναρωτιέσαι πώς αυτοί οι ασκητές πηγαίνω έρχοντας αυτές τις αετοφολιές, όταν δεν υπήρχαν καλοφτιαγμένα σκαλοπάτια, αλλά μόνο γλιστερά απότομα μονοπάτια. Όσιος Νείλος ο Μυροβλήτης έζησε εδώ το 17ο αιώνα. Μετά την κοίμησή του τάφηκε δίπλα στη σπηλιά. Κατά την παράδοση, από τον τάφο του ανέβλιζε μύρο που έφτανε ως τη θάλασσα. Το θαύμα μαθεύτηκε
ελκυστική περιοχή προσέλκυε πολλούς πιστούς που αρκετές φορές όμως έπεφταν στα χέρια πειρατών. Γι' αυτό ο Όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης ζήτησε προσευχόμενος από τον Άγιο να σταματήσει η μυροβλησία προς ησυχία του τόπου, όπως και έγινε. Περίπου μια ώρα περπάτημα μετά τον Άγιο Νείλο ισκείται η Αγίας Τριάδος, τα γνωστά καυσοκαλύβια. Το όνομά τους αυτό το απέκτησαν χάρη σε ένα μοναχό, το Μάξιμο, που έζησε εδώ το 14ο αιώνα. Ο Μάξιμος κάθε φορά που έχτιζε μια καλύβα και έβλεπε άλλους να ετοιμάζονται να ζήσουν κοντά του, την έκαιγε και έφευγε αλλού. Στα καυσοκαλύβια υπάρχουν 34 καλύβες με ενσωματωμένο ναό και 5 ξεροκάλυβα. Εδώ βρίσκεται και η σπηλιά του Αγίου Ακακίου από τις αρχές του 18ου αιώνα. Σε μια από τις καλύβες της Σκήτης, αυτή του Αγίου Γεωργίου, έζησε κάποια χρόνια και κοιμήθηκε μια μεγάλη σύγχρονη οσιακή μορφή, ο γέροντας Πορφύριος. Την επισκέφθηκα έχοντας στο μυαλό μου εικόνες από περιγραφές που είχα διαβάσει. Η συγκίνηση μεγάλη, να βλέπεις με τα μάτια σου το ασκητήριο του γέροντα, την ελιά που συνήθιζε να κάθεται από κάτω, με θέα το Αιγαίο Πέλαγος. Δυστυχώς ο μοναχός που ζει σήμερα εκεί έλειπε και έτσι δεν μπόρεσα να μπω στο εκκλησάκι για προσκύνημα. Όμως η έρημος πάντα βρίσκει έναν τρόπο να σε αποζημιώσει για αυτό που δεν κατάφερες να βρεις. Περπατώντας στα καλτερίμια της Σκήτης διασταυρώθηκα με ένα καλοσυνάτο γεροντάκι. Πιάσαμε κουβέντα. Ήταν κάπου 60 χρόνια μοναχός στο Άγιον Όρος. Μέσα σε λίγα λεπτά, με λόγια απλά, κοφτά, μου ξεδίπλωσε όλη την ουσία της αλήθειας του. Μιλούσε με πάθος εφήβου. Παρά την ακλόνητη σιγουριά του όμως για αυτά που έλεγε, το ύφος του δεν είχε δασκαλίστικη αυστηρότητα, αλλά τη γλυκιά διάθεση του ανθρώπου που θέλει να μοιραστεί ό,τι σημαντικό νιώθει πως κατέχει. Πήρα το θάρρος να ζητήσω την άδειά του να τον καταγράψω με την κάμερα ενώ θα συνέχιζε το δρόμο του. Πόσο γλυκά αρνήθηκε στην αρχή, αλλά και πόσο τρυφερά παραιτήθηκε από το θέλημά του όταν επέμεινα παρακλητικά στην άρνησή του. Εμείς παιδί μου δεν είμαστε για τέτοια, αλλά άντε, για το χατήρι σου και για τη δόξα του Κυρίου, μου είπε και κατηφόρησε στο καλτερίμι χαιρετώντας με και στέλνοντάς μου ευχές. Ήταν και αυτό το περιστατικό ένα από τα πολλά παρόμοια του οδηπορικού. Απλές στιγμές που σου γλυκαίνουν όμως με μια στην καρδιά, καθώς συνηθισμένος στην επιτηδευμένη ευγένεια του κόσμου σου, νιώθεις άξαφνα να συναντιέσαι
πρόσωπο με πρόσωπο με την ανώθευτη καλοσύνη. Το Άγιον Όρος, εκτός από τα κοιμήλια τα πολύτιμα, φυλάγει θησαυρούς ζωντανής αρετής και διαμάντια ανθρώπινης σοφίας. Μια σοφίας που ασκείται τόσο ταπεινά και η μεγαλοσύνη της είναι συχνά δυσδιάκριτη. Μια σοφίας που πολλές φορές μάλιστα λιδωρείται από ανθρώπους τάχα βαθιστόχαστους, έτοιμους να θαυμάσουν και να σπαστούν κάθε άλλη φιλοσοφία, αρκεί να φτάνει από μέρη εξωτικά και διαφημισμένα, πιστεύοντας οι ταλέποροι ότι μπορεί κάτι να είναι φτασμένο και ξεχωριστό μόνο αν είναι ξένο και μακρινό. Σε αυτό το περιβόλι θα βρεις πολλών λογιών ευωδιαστά άνθη και γλυκούς καρπούς. Όπως σε κάθε περιβόλι, έτσι βέβαια και εδώ δεν λείπουν και τα γριόχορτα, ακόμη και τα γκάθια. Είναι απίθανο όπου υπάρχουν άνθρωποι να λείψουν τα ελαττώματα, οι αδυναμίες και τα πάθη. Όλα αυτά τα ανθρώπινα όμως είναι αδύνατο να υπερνικήσουν τα κυρίαρχα. Το ευλογημένο ήθος, τη Θεία Χάρη και την πνευματική δύναμη του Όρους. Την αλήθεια του που αντέχει 14 αιώνες τώρα και θα αντέχει για πάντα. Όταν λοιπόν βρεθείς στον άθρο, αν θέλεις κάτι να κερδίσεις, ανάπνευσε την άρρητη ευωδία, γέψου τους γλυκούς καρπούς της προσευχής. Μη σπαταλάς το χρόνο σου και το λογισμό σου για να εξετάσεις ό,τι σου μοιάζει για γκάθι. Για τα γριόχορτα άλλωστε εδώ φρόντιζε και θα φροντίζει πάντα η Κυρία Θεοτόκος, γιατί αυτό το περιβόλι είναι το περιβόλι της Παναγιάς. Έμεινα το βράδυ εκεί στα καυσοκαλύβια. Η νύχτα απλώθηκε γαλήνια πάνω από τον άθρο. Μια μυστηριακή γαλήνη, μια άλλη χάρη τη λίγη, την τραχιά φύση στο Άγιον Όρος και στο φως και στο σκοτάδι. Απάβγασμα και αυτή της αγιοσύνης και της αδιάκοπης προσευχής. Όλη τη νύχτα και τη μέρα το όρος φλέγεται από την προσευχή. Νωρίς το πρωί πήρα το μονοπάτι για τα κατουνάκια και τα καρούλια. Η διαδρομή δύσκολη. Ανάβαση από υψόμετρο 150 μέτρα στα 760 μέτρα. Και στη συνέχεια απότομη κατηφοριά μέχρι κοντά τη θάλασσα. Κάνοντας μια μικρή παράκαμψη πέρασα πρώτα από τον Άγιο Αντώνιο
ένα κελί ψηλά στα 700 μέτρα, χαμένο μέσα στο πυκνό δάσος και στα γάργαρα νερά. Στο ίδιο περίπου υψόμετρο, στη συνέχεια της διαδρομής προς το Σταυρό, τα κελιά της Κερασιάς, μιας περιοχής με πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Εκεί έκανα και μια μικρή στάση στο φιλόξενο κελί Αγίου Γεωργίου για να ξαποστάσω. Μετά συνέχισα την οδηπορία προς το Σταυρό, το σημείο όπου συναντιούνται όλα τα μονοπάτια, και από εκεί για τον Άγιο Βασίλειο. Αν και κουρασμένος, δεν άντεξα να μην κάνω μια μικρή παράκαμψη με άγρια ανηφοριά ως την κορφή του προφήτη Ηλία με το γραφικό εκκλησάκι σε υψόμετρο 900 μέτρα. Άναψα τα καντιλάκια και έμεινα για λίγη ώρα εκεί, ατενίζοντας την απερατοσύνη του Πελάγους, τη μεγαλοσύνη του Άθο και χαμηλά την Κερασιά και τις απόκριμνες πλαγιές της ερήμου. Η θέα πανέμορφη, ένιωθα εχμαλωτισμένος. Έπρεπε όμως να συνεχίσω. Είχα μπροστά μου ένα μακρύ κατηφορικό μονοπάτι ως τα Κατουνάκια. Λίγο πιο κάτω, στην απόκριμνη βραχώδη πλαγιά, ο Άγιος Βασίλειος, μια ησυχαστική περιοχή με 11 κελιά. Η γωνιά αυτή ονομάστηκε φτωχοκομείο της ερήμου λόγω της άνυδρης και σκληρής φύσης της. Στην εποχή μας βέβαια, οι πλαστικοί σωλήνες επέτρεψαν τη μεταφορά από την Κερασιά του πολύτιμου νερού στην περιοχή αυτή για να μπορούν οι πατέρες να καλλιεργούν τα υποτυπώδη κυπάκια τους. Από τον Άγιο Βασίλειο κατηφόρησα για την έρημο της ερήμου τα Κατουνάκια και τα Καρούλια. Τον άνθρωπο σαν και εμάς, το χλιαρό χριστιανό του έξω κόσμου, που αναπάβεται πολλές φορές στην αυταπάτη πως έχει φτάσει κοντά στην κορφή, η έρημος θα το συγκλονίσει, φανερώνοντάς του πόσο δυσθεώρητα ψηλά φτάνουν τα μέτρα των ανθρώπων που αγάπησαν αληθινά το Θεό. Οι ερημίτες, αγιορείτες μοναχοί, ζουν μια ζωή που πιότερο μοιάζει με τη ζωή των σπουργητιών παρά με αυτήν των ανθρώπων της εποχής μας. Το προσκύνημα στην έρημο του Αγίου Όρους είναι βιταμίνη πνευματική για τις ασθενικές, τις ταλαιπωρημένες ψυχές μας, τις ξοδεμένες στα μάταια και στα ψεύτικα του κόσμου. Ο νους εδώ απορρίχνει αυθόρμητα ό,τι περιττό και μάταιο σέρνει μαζί του και συγκεντρώνεται στα απαραίτητα, στα ουσιώδη, στα αληθινά. Αλαφρώνει από τα βάρη τα κοσμικά και φτερώνει. Ατενίζει την ουράνια περαντοσύνη, γεύεται τη θεϊκή γαλήνη. 22 ησυχαστήρια βρίσκονται στα Κατουνάκια, ανάμεσά τους εκείνο των Δανιηλαίων, ξακουστών αγιογράφων και του Εφραίμ του Σύρου, όπου έζησε και κοιμήθηκε το 1998 ο γνωστός γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πιο κάτω κοντά στη θάλασσα τα απόκριμνα Καρούλια. Στο αντίκρισμά του στα Καρούλια σου προκαλούν δέος. Καταλαβαίνεις γιατί κάποιοι τα ονόμασαν ακόμη και Φρικαλέα. Μικρά καλυβάκια σκαλωμένα σε στενές κόγχες πάνω σε ένα βράχο κατακόρυφο, σωστό πέτρινο τείχος. Η πρόσβαση δύσκολη και επικίνδυνη. Κάθε μετακίνηση απαιτεί καταρρίχηση, πιασμένος από αλυσίδες σε ανεμόσκαλες ή σε γλιστερά περάσματα πάνω από αβύσους. Φαντάζουν φυλακές απαρόμοιαστες στα μάτια σου. Αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατό να ζήσει κανείς εδώ χρόνια ολάκερα. Πώς περνά τα καλοκαίρια όταν όλα τα ψήνει ο ήλιος και πιο πολύ πώς αντέχει τους παγερούς χειμώνες όταν τα μαστιγώνουν οι αγέριδες, όταν τα δέρνουν τα δυσόπιτα κύματα.
πώς αποφασίζει κανείς να ζήσει εδώ και πώς επιβιώνει κλεισμένο σε ένα μικρό παράπηγμα ανάμεσα στο βράχο που ορθώνεται πίσω σου, έτοιμος θα ρίζει να σε πλακώσει και στο απέραντο πέλαγος που σε περικυκλώνει, άλλοτε απλά απροσπέλαστο κι άλλοτε αγριεμένο, μοιάζοντας έτοιμο να σε καταπιεί. Με ένα τριμμένο ράσο, με δυο σανίδες για κρεβάτι, με τροφή ίσα που να μην πεθάνει, με νερό που συνάζει απ' τη βροχή. Την απάντηση τη βρίσκεις στα λόγια ενός ερημίτη από μαρτυρία προσκυνητή. Το μετάνιωσες που ήρθες εδώ γέροντα? Για όνομα του Θεού παιδί μου, κάθε άλλο μη γέννητο. Άλλωστε μήπως το καταλάβαμε πως ήρθαμε εδώ και μήπως καθόμαστε μόνοι μας? Αλλά με ποιον, ρωτά ο προσκυνητής για να πάρει την απάντηση. Με το Θεό. Μόνος του εδώ δεν θα μπορούσε κανείς ούτε στιγμή να μείνει. Με το Θεό λοιπόν παρέα. Αυτό είναι που κάνει τούτους τους ασκητές να έρχονται σε αυτόν τον έρημο τόπο και να ζουν με την ευτυχία να λάμπει στα μάτια τους καταστάσεις ύπαρξης που παραμένουν ανερμήνευτες για μας τους ανθρώπους του κόσμου. Με αδιάλειπτη νοερή προσευχή, αδιάκοπο τάνισμα της ψυχής προς τα πάνω, αρπάζονται κοντά στο Θεό και έτσι θεριεύει η γενναιότητα της αγάπης τους για αυτόν που δεν αποζητά τίποτε και αψηφά κάθε βιωτική ανάγκη. Προσπάθησα να φτάσω στα απομονωμένα σκηταριά. Απ' τους Δανιηλαίους κατηφόρησα το καλτερίμι προς τον Αρσανά. Πήρα τα μικρά απότομα μονοπάτια προς τα Καρούλια. Μέχρι ένα σημείο μπόρεσα να φτάσω. Όταν πια έπρεπε πιασμένος από τις αλυσίδες να κατέβω στον κρεμό, με το κενό να χάσκει κάτω από τα πόδια μου, τα γόνατά μου κόπηκαν. Ένιωσα ήλικο. Δίλιασα. Γύρισα πίσω, χαζεύοντας τις αλυσίδες. Ένας μοναχός με προσπέρασε. Κατέβηκε προς τα κάτω με γρήγορο ρυθμό. Τα λόγια φτωχά, ανήμπορα για να περιγράψουν αυτά που νιώθεις όταν βρεθείς στην ευλογημένη έρημο του Αγίου Όρους. Δεν είναι μόνο ο θαυμασμός για τους ασκητές της, είναι πολλά περισσότερα. Η έρημος έχει τη δύναμη να μαλακώνει και την πιο σκληρή καρδιά, να τσακίζει το κάφκαλο του εγωισμού που την πνίγει για να ξεπροβάλλει από μέσα η αγνή παιδική ψυχή, έτοιμη να συγκινηθεί, να εξομολογηθεί, να κλάψει, να νιώσει τη γλυκιά συντριβή της μετάνοιας. Συνέχισα για τη μικρά Αγία Άννα. Εκεί βρίσκεται το σπήλαιο των Αγίων Διονυσίου και Μητροφάνη των Στουδητών. Στην αυλή του σπηλαίου και ο απέριτος τάφος του γέροντα Γερασίμου Μίκρα Γιανανίτη του Υμνογράφου. Προς τα νότια της Κήτης, στο βάθος, κάποια ξεροκάλυβα που φιλοξένησαν στο παρελθόν αυστηρούς ασκητές, κυρίως Κρήτες στην καταγωγή, γι' αυτό και λέγονται κριτικά. Το απόγευμα, αποκαμωμένος από τις πολλές ώρες πεζοπορίας, πήρα το δρόμο για την Αγία Άννα, όπου θα περνούσα το βράδυ μου. Στο μονοπάτι για τη Σκήτη συνάντησα στο δρόμο μου ένα γεροντάκι. «Ευλογείτε», το χαιρέτησα. «Ο Κύριος παιδί μου», απάντησε και με κοίταξε με ένα λαμπερό βλέμμα που ένιωθες να σε καθυλώνει, μεταγγίζοντάς σου μια αίσθηση θείας χάριτος. Κοντοστάθηκε. Έσκυψα να του φιλήσω το χέρι. «Από πού έρχεσαι, παλικάρι?» «Απ' τα καυσοκαλύβια, γέροντα», απάντησα. «Το βρήκες αυτό που έψαχνες?»
με ρώτησε με ένα στοργικό χαμόγελο. Χαμήλωσα το βλέμμα, νιώθοντας μια μικρή ντροπή για την κρυφή μου ελπίδα πως εδώ στην έρημο ίσως μου αποκαλύπτονταν σημάδια θαυμαστά. Με πρόλαβε. Παιδί μου, θα έχει σίγουρα ακούσει πως αυτά τα μονοπάτια περπατώντας είναι πιο πιθανό να συναντήσεις άγγελο παρά άνθρωπο, και είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και έρχεστε απ' έξω τόσοι άνθρωποι και σκαρφαλώνετε εδώ στα βράχια, μήπως και ανακαλύψετε στο δρόμο σας το Θεό. Αλλά ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους, ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις στα βουνά για να το συναντήσεις. Έρχεται Αυτός και σε βρίσκει κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Έλκεται η Θεία Χάρις, παιδί μου, δεν εκβιάζεται. Στην ευχή της Παναγιάς, με χαιρέτησε και συνέχισε το δρόμο του. Δεν μπόρεσα ούτε μια λέξη να πω. Τα είχε πει όλα εκείνο το γεροντάκι με τις λίγες κουβέντες του. Το ευλογημένο όρος δεν φανερώνει τα σημάδια αυτά που ζητάει ο λογισμός, αλλά εκείνα που έχει ανάγκη η καρδιά. Έμεινα αποσβολωμένος να κοιτάζω τον παππούλι να απομακρύνεται αργά στο μονοπάτι.